Καταρχήν να πούμε ότι στην Ελλάδα η κυβέρνησή μας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έχει κατευθύνει να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά πλάνα, ώστε να συμβάλλουμε στον ευρωπαϊκό στόχο η Ευρώπη να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Ο στόχος για το 2030 είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα κατά 55%. Μέσα σε αυτό αναβαθμίζουμε τα ενεργειακά μας δίκτυα και διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χτίζουμε νέα δίκτυα διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες μεταφοράς φυσικού αερίου. Και βέβαια εδώ η Κρήτη παίζει ένα κομβικό ρόλο στην ενεργειακή μας πολιτική. Μετατρέπεται και αναβαθμίζεται σε ένα γεωενεργειακό σταυροδρόμι μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Σχεδιάζουμε την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, με την Κύπρο και με το Ισραήλ. Και βέβαια η Κρήτη είναι ένα κομμάτι αυτών των διασυνδέσεων. Ανακοίνωσα σήμερα ότι δίνουμε τη δυνατότητα με το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες σε μικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 500 κιλοβάτ να μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύως 100 μεγαβάτ και επίσης σε αυτοπαραγωγούς. Άρα σε επαγγελματίες, σε εταιρείες μεταποίησης να μπορούν να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά μέχρι 40 ΜΒ συνολικής ισχύως για να μπορέσουν να μειώσουν και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αλλά και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα γίνουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και θα υπάρχει απόλυτη διάβγεια στην προτεραιοποίηση και στην ιεράρχηση των αιτήσεων. Επίσης, ανακοίνωσα ότι στο νομοσχέδιο το οποίο αύριο καταθέτουμε στη Βουλή προς συζήτηση και προς ψήφιση, συμπεριλαμβάνεται διάταξη που επιλύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, βέβαια, όπου δεν τεκμέρεται η κυριότητα του δημοσίου ανάλογα με το χαρακτήρα της έκτασης. Σημαντικό αυτό. Έχει ταλαιπωρήσει αρκετό κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα από τα τρία βασικά τα οποία λύνουμε. Έχουμε ήδη προχωρήσει στην επίλυση του ασπαλάθου και πια ο ασπάλαθος μετά την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν χαρακτηρίζει ούτε δασική ούτε δάσος μία έκταση. Και βέβαια μετά την διάταξη που τώρα όπως είπα έχουμε εισάγει για ψήφιση στη Βουλή και με αυτήν λύνουμε το δικτυωσιακό πρόβλημα, προχωρούμε στην επίλυση αμέσως μετά των δασωμένων αγρών, αλλά και των εκχεσωμένων δασικών εκτάσεων που δεν είχαν νόμιμη άδεια της διοίκησης. Ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα επενδυθούν 200 εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου του ΔΔΕ, ώστε να μπορούν πρώτον και να μπουν περισσότερες σάπες στο σύστημα, αλλά και να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού. Επίσης, η μεγάλη διασύνδεση περιμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Η μικρή διασύνδεση ήδη λειτουργεί πια και σταθερά έχει στο σύστημα του νησιού περί τα 70 έως 80 ΜΒ ανά ώρα. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και βέβαια η Κρήτη τα επόμενα χρόνια θα βιώσει πραγματικά πολύ έτσι ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και θα δημιουργηθούν πολλές χιλιάδες σταθερές και υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κάνατε μια αναφορά και για 6 δισεκατομμύρια από το πακέτο ανάκαμψης για την Κρήτη, για την πράσινη ανάπτυξη, νομίζω. Συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, 6 δισεκατομμύρια θα αφιερωθούν για πράσινες δράσεις που βοηθούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου της χώρας μας και στην επίτευξη αυτή της ενεργειακής μετάβασης που θέλουμε και θα μοχλεύσουν συνολικά 10 δισεκατομμύρια μαζί με την ιδία συμμετοχή. Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα.